Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Με βλέπετε ότι χαμογελάω στη φωτογραφία του εξωφύλου. Την έβγαλα τώρα που ξαναδιάβαζα το μήνυμα που μου έχει στείλει αυτό το νεαρό παιδί που θέλει να μιλήσουμε για τα τατουάζ, τα piercing που σημαίνει σκουλαρίκια. Σκουλαρίκια σε διάφορα μέρη στο πρόσωπο και στο σώμα και τη γνώμη του κόσμου. Και ο λόγος που χαμογελώ είναι η πρώτη παράγραφος. Μου γράφει. Χαίρετε κυρία Θέκλε, χαίρετε. Λέει το όνομά του, λέει είμαι ο και ζω στην Αθήνα και είμαι ένας ομοφιλόφιλος άντρα 33 χρόνων. Βρίσκομαι σε σχέση με το φίλο μου 13 χρόνια και μένουμε μαζί στην Αθήνα. Και χαμογελάω ακριβώς γιατί χαίρομαι που δύο παιδιά ε, καταφέρνουν και έχουν μια σχέση αγάπης για 13 χρόνια. Και είναι πολύ έτσι, θετικό μήνυμα αυτό, είναι πολύ ελπιδοφόρο για όλους μας, ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού. Γιατί πολύ συχνά συζητάμε το ζήτημα ότι μα δεν γίνονται σχέσεις πλέον, μα δεν υπάρχουν αγάπες πλέον και μου στείλαν τα αγόρια και τη φωτογραφία τους, είναι πολύ συμπαθητικά παιδιά και στέλνω την αγάπη μου. Λοιπόν, <χω> το θέμα που θέλω να αναπτύξω έχει να κάνει σχετικά με την εμφάνιση, λέει ο φίλος, και πιο συγκεκριμένα με το piercing και το tattoo. Piercing είπαμε είναι το να έχει κουλαρίκια, κάποιοι βάζουν στο φρύδι, κάποιοι βάζουν στα χείλη, κάποιοι βάζουν τη μύτη, κάποιοι βάζουν πολλά στα αυτιά, κάποιοι βάζουν τον αφαλό κλπ. Κλ. Και το τατού ξέρουμε τι είναι η δερματοστηξία, είναι το να, να φτιάχνει κάποιο τέχνη, όχι ο ίδιος, πηγαίνει σε ένα τατουατζί ή σε ένα καλλιτέχνη των τατουάζ, σε ένα δερματοστήκτη ή σε ένα τατουάρτιστ για να του φτιάξει τέχνη πάνω στο δέρμα του. Είτε σε σημεία που φαίνονται, όπως είναι, ξέρω εγώ, κάποιοι βλέπω ότι έχουν στα πόδια, στα χέρια, στο στήθος κάποιοι, στο πρόσωπο κάποιοι άλλοι κλπ. κλπ. Και τα τατουάζ, η δερματοστηξία είναι κάτι μόνιμο, δεν αφαιρείται εύκολα, πλέον αφαιρείται μέσω λέιζερ από, τη, από δερματολόγο εξ γνωρίζω, αλλά είναι κάτι που το κάνεις και μένει. Okay. Αλλά είμαι σίγουρος, λέει, πως αυτά τα δύο συνδέονται άμεσα με το θέμα εμφάνιση στον υποτιθέμενο δυτικό και ευρωπαϊκό χώρο. Λοιπόν, είμαι ένας ενήλικας, ο οποίος δεν είχα σκουλάρει και κετατουάς μέχρι τα 32 μου, καθώς φοβόμουν ότι θα με τρελάνουν. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο και δεν ήμουν δυνατός και σίγουρος ώστε να μπορέσω να το υποστηρίξω. Μετά από 13 χρόνια ψυχοθεραπεία, αγάπη μου, μπράβο, μα είσαι πως σπουδαίος εσύ, κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου και η δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου έχει αποτελέσματα, χαίρομαι. Έχοντας φτάσει σε ένα σημείο που έμαθα να υποστηρίζω τη θέση μου, την άποψή μου και δεν επιτρέπω τοξικές και άρρωστες συμπεριφορές, στην Ελλάδα του 2022 αποφάσισα να κάνω κάποια piercing, δηλαδή να βάλεις κάποια σκουλαρίκια και σε λίγο καιρό τα του Αφότου έφυγα από μια τρελά τοξική δουλειά που μου πήρε 5 χρόνια ώστε να φύγω. Μου λες και τη δουλειά κάνει. Δεν θα το πω όμω γιατί δεν θέλω να προδώσω με καθιονδήποτε τρόπο την ταυτότητά σου. Φεύγοντα από αυτή τη δουλειά, πέρασαν 2 χρόνια ώστε να βρω δουλειά κάπου αλλού. Πρα, ε, και, ε, εκεί που βρήκα την καινούρια δουλειά, και καλά ότι είναι. Οκ okay με την εμφάνιση, αλλά σε πατάνε με χειρότερο τρόπο γιατί, όπως είπε και ένας συνάδελφος που είναι φίδι όπως λέμε φίλο φίδι, συνάδελφος φίδι, δεν θα φύγει γιατί δεν θα τον πάρει κανείς για δουλειά. Είπε για σένα δηλαδή ότι μη φοβάστε αυτός δεν φεύγει, τι πώς θα τον πάρει κανείς για δουλειά αφού έχει σκουλαρίκια. Και η δεύτερη πρόταση βγήκε από το στόμα ενός γνωστού, είναι το πολύ πολύ τα βγάζει για να βρει δουλειά αν πάει κάτι λάθο. Ή κάποιοι λένε ότι τα σκουλαρίκια προκαλούν μαξίδα τη φωτογραφία καθόλου προκλητικά δεν είναι τα σκουλαρίκια σου. Και έρχομαι εγώ και θα πω την κουβέντα που μου είπε μια πελάτησα που τη είπα το πρόβλημα που βρίσκω με το ότι με κοιτάν καλά καλά και μου λέει εσύ, μου λέει αυτή η πελάτησα, μπορεί να έχει σκουλαρίκια, αλλά είσαι από τους πιο εξυπηρετικού υπαλλήλου. Το ερώτημα μου είναι πώς ένα πρόσωπο που δεν είναι δυνατό εκεί έξω και θέλει, να, και θέλει και νιώθει όμορφα με την εμφάνισή του, ακόμη και αν δεν έχει σκουλαρίκια, στην περίπτωση τη δικιά μας με τα σκουλαρίκια και τα τατουάς, πώς πρέπει να διαχειριστεί μια κατάσταση μόνιμης κακής κριτικής και πώς απαντά και σε μια συνέντευξη για μια νέα δουλειά και στους πελάτες που πιθανό δεν θέλουν να εξυπηρετηθούν λόγω εμφάνισης. Εσύ όμως δεν το έχεις βιώσει αυτό. Δεν λες να έχεις βιώσει από πελάτες να μην θέλουν να εξυπηρετηθούν από εσένα γιατί έχεις κουλαρίκια. Λες ότι σου, ένας συνάδελφος φίδι όπως τον ονόμασε σου είπε κάτι τοξικό, ότι δεν, δεν μπορείς να φύγεις από αυτή τη δουλειά, θα σε πάρουν αλλού. Και ότι κάποιο άλλο σου είπε: Άμα χάσει τη δουλειά σου, το πολύ πολύ βγάζει τα σκουλαρί και πα σε συνέντευξη για να σε πάρουν, γιατί με τα σκουλαρί και δεν θα σε πάρουν. Σα αγαπώ πολύ, λέω το παιδί. Είστε οικογένειά μου. Ω, αγάπη μου. Μετά από τον καιρό που μου κρατάτε παρέα και μεγαλώνουμε μαζί. Τι ωραίο αυτό, μεγαλώνουμε μαζί. Εγώ ένα πράγμα που θέλω να πω, αν γίνει vlog, σε όποιον αρέσουμε, για όλου δεν θα μπορέσουμε. Η μαμά μου το λέει αυτό και το λέω κι εγώ. Σ' όποιον αρέσουμε για του άλλου δεν θα μπορέσουμε. Το τραγουδό και εγώ παράφωνα. Ε, εύχομαι πω αν δεν πάει καλά η δουλειά αυτή που κάνω τώρα, να βρω μια δουλειά που να με θέλουν με τα σκουλαρίκια μου και για τον επαγγελματία που έχω μέσα μου. Και όχι να με απορρίψουν για ένα σκουλαρίκι. Μου στέλνει αυτό το μήνυμα και μετά από δύο μέρε μου γράφει update, κυρία Θέκλα, παρετήθηκα. Του λέω γιατί αγάπη μου. Μου λέει γιατί δεχόμουν πιέσει, πόλεμο και πάρα πολλά άλλα. Τώρα πάει αυτό, μια και έφυγα με ύφο Βασίλισσα. Αν είχα και μακριά μαλλιά, θα τα είχα την με στήλα. <laughs> <laughs> Γρήγορα, έχω μάθει να ενεργώ όχι τοξικοί άνθρωποι, απλώς αποφασιστικά πάμε μπροστά. <laughs> λοιπόν, η εμφάνιση μας, αν έχουμε επιλέξει και αν μας αρέσει να έχουμε τα και να έχουμε σκουλαρίκια, εγώ τώρα φοράω τα σκουλαρίκια μου στείλει φίλη Ρούλα Ιστράτο από την Αθήνα. Εγώ ξέρετε ότι έχω μια μεγάλη αδυναμία στα σκουλαρίκια. Και έχω και η άλλη μια αδυναμία είναι από πίσω μου. Την είδατε την αδυναμία μου. Λοιπόν, εγώ έχω μια μεγάλη αδυναμία στα σκουλαρίκια. Τα φοράω όμω μόνο όταν κάνω βίντεο ή όταν θα πάω στην τηλεόραση. Γιατί εγώ προσωπικά βαριέμαι να κρέμονται πράγματα από πάνω μου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ δεν γουστάρω να έχω κοσμήματα ή τουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν γουστάρω να φοράω κοσμήματα ή να έχω σκουλαρίκια, ότι κανείς δεν πρέπει να φοράει σκουλαρίκια επειδή δεν φοράω εγώ εκτός από τις συγκεκριμένες ώρες. Ούτε σημαίνει ότι τα σκουλαρίκια ταιριάζουν μόνο στις γυναίκες και ταιριάζουν μόνο ένα σκουλαρίκι από το ένα αυτή και ένα σκουλαρίκι από το άλλο αυτή. Πρέπει να παραδεχτώ ότι Είχα πολύ συντηρητική άποψη για αυτά τα ζητήματα παλαιότερα, επειδή μεγάλωσα με ένα πολύ συντηρητικό τρόπο. Ε, η μαμά μου ούτε καν μακιγιά δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή τη. Ούτε καν προϊόντα, προϊόντα για τα μαλλιά. Ξέρω εγώ, λακ μαλλιών δεν έχει βάλει ποτέ. Η μαμά μου είναι πολύ φυσική. Ποτέ δεν έχει χρησιμοποιήσει καλοπισμού. Και είχα μέσα στο μυαλό μου μεγαλώνοντας, όταν ήμουν μικρότερη και παλαβότερη <laughs> και δεν είχα τόσες πολλές γνώσεις, είχα μέσα στο μυαλό μου αυτή την παλαβή πεποίθηση, αυτό το παλαβό κοινωνικό στερεότυπο, πως αν κάποιος έχει σκουλαρίκια ε, και τατουάζ, ότι δεν είναι καλός χαρακτήρας, δεν είναι, είναι αλήτης ή είναι αλήτησα, δεν είναι καλό πρόσωπο. Παραδέχομαι πως την είχα αυτή την άποψη, την είχα ξέρω εγώ μέχρι τα 25 μου. Όσον, τα 26, όταν ήμουν μικρότερη. Γιατί έτσι είχα μάθει από την κοινωνία, έτσι άκουγα ότι αν κάποιο έχει σκουλαρίκια, σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρό άντρα. Ή αν μια γυναίκα έχει πολλά σκουλαρίκια και έχει βάλει και στη μύτη σκουλαρική και έχει βάλει και στον αφαλό σκουλαρίκι, σημαίνει ότι δεν είναι καλή γυναίκα. Ή αν κάποιο έχει τατουάζ, σημαίνει ότι δεν είναι καλό άνθρωπο, σημαίνει ότι ε, κάτι σημαίνει γι' αυτόν. Σημαίνει ότι ανήκει σε συγκεκριμένε ομάδε του πληθυσμού, οι οποίε δεν είναι καλέ ομάδε. Μεγαλώνοντα όμω και γνωρίζοντα πάρα πολύ κόσμο, έχω καταλήξει στο εξή συμπέρασμα, ότι δεν είναι τα ράσα που κάνουν τον παπά. Ξέρετε αυτή την παροιμία. Α, δεν είναι η εξωτερική εμφάνιση που επιδεικνύει ή υποδεικνύει το ποιόν του χαρακτήρος του κάθε ανθρώπου και ό,τι είναι το ανθρώπινο δικαίωμα, ο καθένας να φροντίζει την εξωτερική του εμφάνιση όπως του αρέσει και όπως της αρέσει. Έστω και αν δεν αρέσει σε άλλους, έστω και αν δεν αρέσει σε συναδέλφους, έστω και αν δεν αρέσει σε γονείς, έστω και αν δεν αρέσει δεν ξέρω εγώ σε ποιους. Εγώ προσωπικά το ξαναλέω δεν είμαι τύπο που, που θα κάνω τα νομίζω δηλαδή. Δεν το, έχω, δεν το έχω φανταστεί ποτέ, δεν το έχω επιθυμήσει ποτέ να κάνω τα τουά. Όμω είμαι σίγουρη ότι με το χαρακτήρα που έχω, αν ήθελα να κάνω τα τουά, θα είχα κάνει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να είμαστε το ίδιο. Ότι όλοι πρέπει να έχουμε την ίδια εμφάνιση. Ότι όλου μα εκφράζει το ίδιο στυλ εμφάνιση. Αντιλαμβάνομαι και από τα παιδιά μου. Ξέρετε ότι έχω παιδιά νεαρά. Ο γιο μου είναι 24, θα γίνει 25 τον Αύγουστο και η κόρη μου είναι 22. Αντιλαμβάνομαι και από τα παιδιά μου ότι έχουν, έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει μόδα. Είναι θέμα μόδα αυτό με την εμφάνιση. Στα νέα τα παιδιά θεωρείται πολύ φυσιολογικό και αναμενόμενο να κάνουν τα Πάρα πολύ. Και να βάλουν σκουλαρίκι. Πάρα πολύ φυσιολογικό. Στη δικιά μα τη γενιά, εγώ είμαι 46 στα 47. Όταν ήμασταν εμεί μαθητέ. Νομίζαμε ότι αν, κάποιος... Ότι αν ένα άντρα βάλει σκουλαρίκι σημαίνει είναι γκέι, έτσι νομίζαμε. Και λέγαμε και κάτι βλακίε, ότι αν το βάλει, ξέρω το. που θυμάμαι τώρα τι βλακίε λέγαμε από αυτό το αυτή, από το άλλο το αυτές. Αιδίε, βλακίε, βλακώδει ε, απόψει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έτυχε τώρα το παιδί που μου γράψε το mail να είναι ομοφιλόφιλο και να έχει επιθυμία να κάνει τατουά και να έχει ήδη κάνει, βάλει κάποια σκουλαρίκια. Έτυχε. Εγώ ξέρω πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι ετεροφιλοφιλά αγόρια, ετεροφιλοφιλά κορίτσια και ομοφιλοφιλα αγόρια, και ομοφιλοφιλα κορίτσια που έχουν φτιάξει και τατουά στο δέρμα του και έχουν βάλει και σκουλαρίκια και είναι μια χαρά παιδιά και δεν το έχουν κάνει λόγω ερωτικού προσανατολισμού ή λόγω ενασχόληση, γιατί υπάρχει και αυτή η, υπάρχει αυτή η λανθασμένη πεποίθηση, το, το κοινωνικό στερεότυπο, ότι αν κάποιο έχει τατουάζ, και αν κάποιο βάζει σκουλαρίκι, σημαίνει ένα σκουλαρίκι. Όχι. Μπορώ να σα πω μέσα από τη μεγάλη επαγγελματική μου πείρα, ότι γνωρίζω ανθρώπου οι οποίοι είναι θυσμένοι σε ναρκωτικέ ουσίε και δεν έχουν ούτε ένα τατουάζ, ούτε ένα σκουλαρίκι. Δεν. Πάνε μαζί τα δύο. Σαφώ θα έχει και ανθρώπου οι οποίοι είναι ναρκωμανεί και έχουν τατουάζ και σκουλαρίκια. Δεν σημαίνει όμω ότι όποιο έχει τατουάζ είναι ναρκωμανεί ή όποιο έχει σκουλαρίκια είναι ναρκωμανεί. Σε καμία απολύτω περίπτωση. Ούτε σημαίνει ότι όποιο έχει τατουάζ είναι παλιό χαρακτήρα ή όποιο έχει τατουάζ είναι καλό χαρακτήρα. Ούτε σημαίνει ότι όποιο έχει piercing και σκουλαρίκια είναι καλό χαρακτήρα ή κακό χαρακτήρα. Είναι εξωτερικά στοιχεία έχουν να κάνουν με το γούστο του κάθε ανθρώπου. Έχουν να κάνουν με το πώς γουστάρει ο κάθε άνθρωπος να βλέπει τον εαυτό του και θα το πάρω και ένα βήμα παραπέρα και θα το πάρω και ένα βήμα παρακάτω και θα μιλήσω και για άλλα ζητήματα. Θα μιλήσω για τις αισθητικές επεμβάσεις. Κάποιοι για παράδειγμα κάνουν βλεφαροπλαστική. Είναι μια αισθητική επέμβαση η οποία φτιάχνει τα βλέφαρα. Κάποιοι κάνουν mini lifting. Κάποιοι κάνουν lifting, υποθέτω. Κάποιοι κάνουν κάποιε αισθητικέ επεμβάσει. Μπορεί μια γυναίκα να κάνει ανόρθωση στήθου ή να κάνει μεγέθυνση στήθου ή να κάνει σμίκρινση στήθου. Μπορεί κάποιο να θέλει, κάποια να θέλει για παράδειγμα να τονώσει τον ποπό τη, να φτιάξει ένα βραζιλιάνικο ποπό. Ε, κάποιο μπορεί να θέλει, έχω ακούσει για κάποιον που έχει κάνει μια επέμβαση ώστε να φαίνεται πιο λεπτή η μέση του. Και οι αισθητικέ επεμβάσει, παρόλο που εγώ προσωπικά δεν θα τι έκανα και θα σα εξηγήσω ότι θα τι έκανα, είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, άμα γουστάρει, να τι κάνει. Και δεν μα πέφτει λόγο. Το πόσο κάθε άνθρωπο τα βρίσκει με τον εαυτό του, τι σχέση έχει με το σώμα του και τι σχέση έχει με την εξωτερική του εμφάνιση, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ενδεικτικό του χαρακτήρος του και αν είναι καλός άνθρωπος ή κακός άνθρωπος. Μ? Να σταματήσουμε να κατακρίνουμε τους άλλους ανθρώπους για το τι ρούχα φοράνε, για το αν έχουν τατουάζ, για το αν έχουν σκουλαρίκια, για το αν έχουν κάνει lifting, για το αν έχουν διορθώσει το σχήμα της μύτης τους, αν έχουν κάνει οποιαδήποτε αισθητική επέμβαση. Δεν μας πέφτει λόγος. Πάνω τους τα κάνουν. Δεν τα κάνουν πάνω μας. Δεν μας πέφτει λόγος. Και σε καμία περίπτωση, και σας το λέω αυτό ως ψυχολόγος, η εξωτερική εμφάνιση ενό ανθρώπου δεν είναι ούτε αποδεικτική, ούτε ενδεικτική της εσωτερικής του ποιότητος. Και πολλές φορές τα φαινόμενα πατούν. Έχω πάθει την πλάκα μου, η νεότερη ούσα, όχι τώρα, που έχω δει ανθρώπους με πολύ κομιλφό εμφάνιση, με πολύ καθοσπρέπη εμφάνιση, καλοντιμένους καλοντημένε, περιποιημένου, ε, πολύ όπως τους θέλει η κοινωνία, με το κουστούμι, το ταγέρ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να είναι χαρακτήρε οι οποίοι να είναι εξαιρετικά χαρακτήρε. Και έχω δει και ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι εντυμένοι κομιλφό, δεν είναι εντυμένοι με βάση τα κοινωνικά πρότυπα και να είναι οι καλυτερότεροι άνθρωποι επειδή σα είχα πει προηγουμένω ότι θα σα πω γιατί εγώ δεν, κάνω, δεν, δεν έχω κάνει μέχρι τώρα κάποια αισθητική επέμβαση, δε τις, φοβάμαι τι εγχειρήσει. Θεωρώ ότι οι εγχειρήσει είναι ένα ρίσκο και σκέφτομαι ότι δεν θα έπαιρνα το ρίσκο μια επέμβαση αν δεν ήταν θέμα ζωή και θανάτου. Για αυτή την έννοια. σω είμαι φοβητσιάρα ή τη βαριέμαι. Ίσως είμαι επηρεασμένη από τη μάνα μου, η οποία όταν ήταν φοιτήτρια είχε, είχε ένα πολύ, μια πολύ άσχημη πτώση και έκοψε το χέρι τη. Την πήγαν κυριολεκτικά αυτήν και το χέρι τη στο κάτσε στην Αθήνα τότε και έκανε πάρα πολλέ επεμβάσεις στο χέρι τη τότε, δεκαετία του 60. Και η μάνα μου λέει ότι κάθε εγχείρηση σε ταλαιπωρεί, κάθε εγχείρηση σε βασανίζει. Μετά από κάθε εγχείρηση έχει θέμα με τη μνήμη σου, λόγω τη ύπνοση κλπ. Και ίσω μου έχει μείνει αυτό να φοβάμαι τι χειρουργικέ επεμβάσει. Αν να κάνω μια χειρουργική επέμβαση γιατί είναι για θέμα υγείας, θα το κάνω. Για θέμα εμφάνιση προ το παρόν, λέω, ξαναλέω προ το παρόν, νομίζω ότι δεν θα το κάνω. Αλλά δεν θεωρώ ότι μια γυναίκα ή ένα άντρα που κάνει μια αισθητική επέμβαση ή κάνει κάτι λάθο ή κάτι που μα πέφτει λόγο εμάς εμά να το κρίνουμε και να το κατακρίνουμε. Όπω επίση δεν μα πέφτει λόγο τι σωματότυπο έχει ο κάθε άνθρωπος. Αν γυμνάζεται ή όχι, σε πόσα κιλά διατηρείται ή αν έχει λίγα κιλά ή πολλά κιλά, δεν μας πέφτει καν ένας απολύτως λόγος. Για ποια πράγματα μας πέφτει λόγος, μας πέφτει λόγος για συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων οι οποίες μας επηρεάζουν εμάς. Μας πέφτει λόγος αν κάποιος μας κακοποιεί καθιονδήποτε τρόπο. Μα πέφτει λόγο αν κάποιο μας συμπεριφέρεται ανάρμοστα και χωρί σεβασμό. Τότε ναι, μα πέφτει λόγο. Μα πέφτει λόγο να πούμε: Δεν τη δέχομαι αυτή τη συμπεριφορά που κάνει απέναντί μου. Δεν δέχομαι να μου μιλάς με αυτόν τον άσχημο τρόπο. Δεν θα καθίσω εδώ πέρα να υποφέρω την τοξικότητα σου. Εκεί ναι, μα πέφτει λόγο. Πώ έχει φτιάξει τα μαλλιά του ο καθένα. Αν έχει μαλλιά, αν ξύρισε το κεφάλι του, αν το βάψε λιλά, Πράσινο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αν έχει βάλει τα αν έχει, αν, έχει αν έχει κάνει τα Κάνει. Ναι. Αν έχει γεμίσει τα Αν δεν έχει καθόλου τα Αν έχει piercing. Αν δεν έχει piercing. Δεν μα πέφτει λόγο. Το δικό του δέρμα τρυπάει. Για να βάλει τα σκουλαρίκια. Σκουλαρίγκια όπω τα λέω εγώ. Το δικό του δέρμα τρυπιέται με τη βελόνα για να κάνει το τατουάζ Και δεν μας πέφτει λόγος. Και επειδή σα είπα, είμαι και μητέρα τα τελευταία χρόνια χρειάστηκε να συνειδητοποιήσω ότι και στο παιδί σου το ίδιο όταν πάει να κάνει τατουάζ δεν σου πέφτει λόγο. Όχι σε ανθρώπους με τους οποίους δεν έχεις καμία σχέση. Μιλάω για παιδιά ενήλικα, ε, άνω των 18, που με βάση την νομοθεσία δικαιούνται αν το επιθυμούν και αν το θεωρούν ότι είναι κάτι ωραίο για αυτούς να φτιάξουν τα τουάζ στο σώμα τους. Εγώ αυτό που έχω πει στα παιδιά μου είναι επειδή το τατουάζ είναι κάτι μόνιμο Υπάρχει, είπαμε, μέσω laser τρόπο να αφαιρεθεί, αλλά είναι μια ταλαιπωρία. Αν θέλετε να κάνετε τατουάζ, σκεφτείτε το πολύ καλά και σκεφτείτε ότι μακροπρόθεσμα θα έχετε αυτό το τατουάζ στο σώμα σα. Και αν σα αρέσει τόσο πολύ και είστε σίγουροι ότι αυτό που θέλετε να φτιάξετε πάνω στο σώμα σα θέλετε να το έχετε και σε 20 χρόνια και σε 30 χρόνια, be my guest. Δικαιούστε να το κάνετε και δεν μου πέφτει και λόγο να του το απαγορεύσω. Καταλαβαίνετε. Θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας. Θα λυπηθώ να, ακούσω, να διαβάσω απόψεις έτσι σκοταδιστικές και μεσιονικές και πουρτανικές και πολύ συντηρητικέ. γιατί σε αυτό το κανάλι που είναι ψυχοεκπαιδευτικό μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και να σεβόμαστε και τον εαυτό μας αλλά και τους άλλους ανθρώπους. Έχετε την αγάπη μου όλοι. Φιλιά.